Καλή σας μέρα. Θα αρχίσουμε με το τι έγινε στην κοινότητα των κλαβδιών. Και το πρώτο ερώτημα είναι αν οι έρευνες της αστυνομίας έχουν καταδείξει μέχρι στιγμής αν πρόκειται για ατύχημα ή για εγκληματική ενέργεια. Καταρχήν να πούμε ότι η αστυνομία για αυτό το περιστατικό διερευνά υπόθεση ανθρωποκτονίας. Υπάρχουν αρκετές πληροφορίες όσον αφορά το περιστατικό αυτό. Υπάρχουν ισχυρισμοί του 23χρονου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι πρόκειται για ατύχημα. Υπάρχουν τεκμήρια τα οποία έχουν παραληφθεί από τη σκηνή, τα οποία ίσως καταδείξουν ή δώσουν κάποια σημαντικά στοιχεία, θέλετε, όσον αφορά τις συνθήκες που έχασε τη ζωή της η 21χρονη. Επίσης, αναμένεται να ληφθούν και αρκετές καταθέσεις από το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και το φιλικό, ούτως ώστε να έχουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα ή, αν θέλετε, μαρτυρία που να καταδεικνύει για το τι ακριβώς έχει γίνει. Άρα, ακόμη δεν έχουμε καταλήξει στο αν ευσταθούν ισχυρισμοί περί ατυχήματος ή αν ο νεαρός πυροβόλησε την αδελφή του. Ναι, είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Ποιοι άλλοι ήταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή? Εξ όσο γνωρίζω υπήρχαν και άλλα πρόσωπα, όμως όχι στο χώρο που έγινε το περιστατικό. Άρα ήταν σε άλλα δωμάτια του σπιτιού. Ναι, όμως σας λέω, αυτό θα ξεκαθαρίσει μετά που θα ληφθούν και καταθέσεις για να μας πει το κάθε πρόσωπο που βρισκόταν και τις συνθήκες. Αναφερθήκατε σε τεκμήρια, κύριε Στυλιανού, που θα βοηθήσουν. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι αυτά? Κοιτάξτε, από κάθε σκηνή υπάρχουν αρκετά τεκμήρια που σίγουρα καταδεικνύουν ή, αν θέλετε, βοηθούν τις αστυνομικές αρχές στο να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα ή, αν θέλετε, κάποια μαρτυρίες που να καταδεικνύουν για το τι ακριβώς έχει γίνει ή να ενισχύουν κάποιο, αν θέλετε, κάποιο σενάριο. Οπότε εμείς θα περιμένουμε και το αποτέλεσμα όσον αφορά τα τεκμήρια που έχουν παραληφθεί, αλλά και την έκθεση από τους ιατροδικαστές οι οποίοι έχουν εξετάσει τη σκηνή. Η ιατροδικαστική έκθεση, κύριε Στυλιανού, μπορεί να καταδείξει αν όντως ήταν ατύχημα ή εγκληματική ενέργεια? Μπορεί να βοηθήσει ώστε να έχουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για το τι έχει γίνει. Μπορεί να βοηθήσει, επαναλαμβάνω, σε συνάρτηση και με άλλες μαρτυρίες. Μάλιστα. Σίγουρα δεν είναι μόνο ούτε τα τεκμήρια, ούτε οι εκθέσεις των ειδικών μόνο, αλλά είναι και οι καταθέσεις και όλα μαζί και η εκδοχή του υπόπτου, η οποία σίγουρα θα διερευνηθεί η κάθε της τυχή, ο κάθε ισχυρισμός. Ισχύει, κύριε Στυλιανού, ότι ισχυρίστηκε ότι πήγε έφεδρος στο στρατό? Και αν ναι, όντως δεν έγινε κάτι τέτοιο, και τι σημαίνει αυτό για τους ανακριτές, αν είπε ψέματα? Κοιτάξτε, είναι σημαντικό το ότι έχει ληφθεί, όμως αντιλαμβάνεστε δεν μπορούμε εδώ να κάνουμε αναφορά σε λεπτομέρειες στο τι έχει ληφθεί στην κατάθεση, ειδικά στην κατάθεση ενός προσώπου το οποίο φαίνεται να έχει άμεση σχέση με το θάνατο της 21χρονης. Οπότε θα περιμένουμε, όλα θα ληφθούν υπόψη και οι ισχυρισμοί του και τυχόν άλλα ευρήματα τα οποία θα αντιπαραβάλουμε με τους ισχυρισμούς για να έχουμε το αποτέλεσμα της διερεύνησης. Ψάχνει συγκεκριμένη κατεύθυνση για το κίνητρο η αστυνομία, διερευνώντας ότι, για παράδειγμα, επειδή μας είπατε όλα τα σενάρια, ότι μπορεί και να μην ήταν ατύχημα. Έχει διευκρινιστεί αν υπήρχε κάποιο κίνητρο? Όχι, οπότε, όπως έχω αναφέρει, γίνεται μια διερεύνηση και σίγουρα χρειάζεται και κάποιος χρόνος, ούτως ώστε να μην μιλάμε απλά για πιθανά σενάρια, αλλά πλέον να μιλούμε για γεγονότα τα οποία βγαίνουν με βάση την υφιστάμενη μαρτυρία. Η κατάσταση, η οικογένεια αυτή είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές
Και μπορείτε να μας διευκρινίσετε και αν υπήρχε και κάποια σχέση με το γραφείο ευημερίας. Κοιτάξτε, νομίζω, ειδικά σε αυτό το στάδιο, νομίζω δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε λεπτομέρειες όσον αφορά είτε την οικογένεια είτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Θα περιμένουμε να έχουμε, όπως έχω πει και προηγουμένως, μια πιο ξεκάθαρη εικόνα η οποία θα φανεί μέσα από τις μαρτυρίες. Και τι θα γίνει τώρα με τον νεαρό που είναι υποκράτηση, θα ακολουθηθούν και άλλες διαδικασίες? Σίγουρα, σε κάθε υπόθεση γίνονται όλες οι δεδεικμένες ενέργειες, ούτως ώστε να γίνει σωστά η διερεύνηση, να καταγραφεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο η μαρτυρία κάτω, ούτως ώστε στο μέλλον να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την πορεία της υπόθεσης. Θα εξεταστεί ότι από ειδικούς ψυχικής υγείας, κύριε Στυλιανού? Σε κάθε σοβαρή υπόθεση γίνεται και αυτή η διαδικασία. Ναι. Και στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι έλειπαν σφαίρες που ήταν στην κατοχή του νεαρού. Είναι κάτι που μπορούμε να πούμε γι' αυτό? Σας έχω πει, αρκετά πράγματα έχουν και γεγονότα έχουν λεχθεί ενώπιον του δικαστηρίου, τα οποία νομίζω δεν ενδείκνει την άλεξη. Ωραία. Κλείνοντας με αυτή την υπόθεση, ποιο είναι το κλειδί ως προς το ενεξιχνίαση? Τι σας λένε οι συναδελφοί σας που την διερευνούν? Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε στο πολύ αρχικό στάδιο της διερεύνησης, όμως είναι μια υπόθεση λεπτή. Αντιλαμβάνεστε και από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, και μιλώ για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, από τα οποία θα ληφθούν καταθέσεις και μετά, όταν έχουμε πλέον ασφαλή συμπεράσματα, τότε ίσως να μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Και μιλάμε για έναν πυροβολισμό, κύριε Στυλιανού, σωστά? Για έναν πυροβολισμό, ναι. Πάμε και